Το κερατσίνι επισκέφθηκε το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας με το Δημαρχείο να είναι η πρώτη του στάση. Ο Δήμαρχος και φορείς τον ενημέρωσαν για την ανάπλαση της περιοχής των λιπασμάτων, την οποία η κυβέρνηση παραχωρεί στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το πρώτο μας βήμα ήταν να βγάλουμε το χώρο αυτό από τη σύμβαση παραχώρησης του δημοσίου προς τον όλο, ώστε να εξαιρεθεί όλη αυτή η έκταση 640 στρεμμάτων από τη διαδικασία που αφορά την αξιοποίηση του λιμανιού. Ακόμα και στις μεγαλύτερες δυσκολίες μπορεί να υπάρχει μια στοχοπροσύλωση σε μια πολιτική με προτεραιότητα σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, σε αυτούς που είναι στο περιθώριο. Με ταξικό πρόσημο, να το πω έτσι. Ο Βαλπας Δήμας είναι από εδώ και πέρα να τραγουδάμε στη Τραπετσόνα. Έχουμε ζωή, έτσι. Αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε τα λιπάσματα, την περιοχή που ο Δήμος ετοιμάζει σχέδιο αξιοποίησης της προς όφελος των κατοίκων της Τραπετσόνας και του Κερατσινίου. Κύριε Πρόεδρε, δεν κάνει παραπάνω ένα σκάφο της Frontex τίποτα παραπάνω από αυτό που κάνει σε τα σκάφη της Μεγκουζόμας. Και το κάνουμε καλύτερα, γιατί έχουμε την εμπειρία. Όχι μόνο αυτό, έχετε διασώσει μέσα σε αυτούς τους 6 μήνες χιλιάδες ζωές. 97.000 μέχρι χθες. Το μετράτε. Εγώ έχω χάσει το μέτρημα. Λίγο νωρίτερα, έξω από το Δημαρχείο, μια ηλικιωμένη γυναίκα εκδήλωσε τη στήριξή της προς τον Πρωθυπουργό με πολύ εγκάρδιο τρόπο. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Κερατσίνι ήταν προγραμματισμένη για την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά το πρόβλημα στη μέση που αντιμετώπισε ο Αλέξης Τσίπρας τον υποχρέωσε να την μεταθέσει για σήμερα.